εις το σύμβολο της πίστεως, αγαπητοί μου, που η Εκκλησία μας καθημερινά απαγγέλει, αναφέρεται στο 7ο άρθρον «Και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς». Αυτό το «και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις» μας καθορίζει σαφώς και είναι δόγμα πίστεως θεμελιώδης ότι ο Χριστός έρχεται πάλι, ξανάρχεται πάλι. Το είπε ο ίδιος, όπως αναφέρεται στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, και λέγει «Όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου», εννοεί τη δεύτερη φορά, «εν τη δόξη αυτού και πάντες οι Άγιοι Άγγελοι μεταυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη και αφοριεί αυτούς απαλλήλων και απελεύσονται ούτε εις κόλασιν αιώνιον, ιδε δίκαιοι εις ζωήν αιώνιον». Βλέπουμε εδώ με σαφήνεια να λέγει ο Χριστός ότι όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, δεν λέγει ο Υιός του Θεού, διότι θα έλθει με την ανθρωπίνη του φύση, την οποία δεν απέβαλε βεβαίως αναλαμβανόμενος εις των ουρανών, όπως θέλουν κάποιοι αιρετικοί προτεστάντες και δεν ξέρω ποιοι. Δεν απέβαλε την ανθρωπίνη του φύση, αυτή θα είναι μαζί του εις τους αιώνας των αιώνων. Εξάλλου έτσι θα βλέπουμε το Θεό στη Βασιλεία Του, δια του προσώπου του Ιησού Χριστού, δηλαδή δια της ανθρωπίνης φύσεως του Θεού Λόγου. Γι' αυτό λέγει «όταν δε έλθει ο Υιός του ανθρώπου». Με όλη τη δόξα Του και όλοι οι Άγιοι Άγγελοι θα είναι μαζί Του, τότε θα καθίσει επάνω σε θρόνο δόξης και τότε θα συναχθούν έμπροσθεν αυτού όλα τα έθνη. Από Αδάμ και Εύας, σημειώσατε το αυτό, δηλαδή όσοι ποτέ γεννήθηκαν και όσοι δεν γεννήθηκαν, αλλά πέθαναν ή πετάχτηκαν από τη μάνα τους ως άμβλωσης, ως έκτρωση, όλοι θα αναστηθούν, θα έχουν όλοι την ίδια ηλικία. Προσέξτε, όλοι την ίδια ηλικία μας λέγουν οι πατέρες, και τότε αφού θα σταθούν μετά την Ανάστασή Τον και εκείνοι που θα ζουν, όπως μας φανερώνει ο Απόστολος Παύλος, ότι εκείνοι που θα ζουν απλώς θα αλλαχθούν, δηλαδή από τη φθορά στην αυθαρσία και από τη θνητότητα στην αθανασία, και τότε αφοριεί αυτούς, αφοριώ, δηλαδή θα ξεχωρίσω, αφορίζω, θα πει ξεχωρίζω, απαλλήλων, με την ίδια ευκολία που ξεχωρίζει ο τσομπάνης τα πρόβατα από τα κατσίκια. Φαίνονται τόσο καθαρά και σαφώς ότι αυτό είναι πρόβατο και αυτό είναι κατσίκι. Με την ίδια ευκολία ο Κύριος, γι' αυτό ανέφερε το θέμα ερηφίων και προβάτων, θα ξεχωρίσει τους δικαίους, τους ευσεβείς από τους αυσεβείς. Και τότε λέγει οι δίκαιοι θα είναι μαζί του, συγγνώμη, και απελεύσονται ούτε οι ασεβείς εις την κόλαση αιώνιον κόλαση και οι δίκαιοι εις την αιώνιον ζωή, δηλαδή χωρίς πλέον τέρμα. Είναι κάτι που μας συγκλονίζει αυτό και πρέπει να μας συγκλονίζει, γιατί είναι μία πραγματικότητα. Ο Χριστός το είπε. Και μάλιστα τόσο η πρώτη όσο και η δευτέρα παρουσία του Χριστού έχει υποθεί, υπάρχει εις των προφητικών λόγων. Έτσι στην ερώτηση «από πού γνωρίζουμε ότι πάλι ο Κύριος έρχεται», εκτός βεβαίως από τη βεβαίωση του ιδίου, έχουμε και τους προφήτες που μας μίλησαν για τις δύο αυτές παρουσίες του ενανθρωπίσαντος Θεού Λόγου. Η μία πραγματοποιήθηκε
η πρώτη παρουσία του Χριστού. Αναμένεται τώρα η δευτέρα παρουσία, διότι εκείνοι που ήσανε προ Χριστού είχαν, θα λέγαμε, μόνο τον προφητικό λόγο. Σήμερα εμείς έχουμε και τον προφητικό και τα γεγονότα, και μάλιστα και όλα τα σημάδια της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, γιατί είμαστε 2000 χρόνια μετά από την πρώτη παρουσία του Χριστού. Η πρώτη παρουσία, όπως λένε οι πατέρες, ήτο ασυμφανής. Η ασυμφανής, η ως επιπόκον, ήτανε κάτι που το είχε δοκιμάσει αυτό ο Γεδεών. Αν θα νικούσαν σε μία μάχη τους οι Εβραίοι, και τότε ο Θεός έδωσε ένα σημάδι, έδωσε όχι ένα, περισσότερα, αλλά επειδή εδώ αναφέρεται ο πόκος, ο πόκος, το ποκάρι, είναι το μαλλί, το προβατήσιο μαλλί. Πώς το ξένουνε? Λοιπόν, του είπε ο Θεός, βγάλε έξω τον πόκον, έξω στην ύπεθρο, στο ύπεθρο, τη νύχτα. Εάν, λέγει, ενώ δεν θα υπάρχει υγρασία, θα είναι ξερός ο τόπος, αυτό θα γεμίσει το μαλλί από υγρασία. Για να σου δείξω ότι θα νικήσετε. Ναι, λέει η κυρία, αλλά μπορεί συμπτωματικά να γέμισε από υγρασία. Το άλλο, λέει, την άλλη μέρα, το άλλο βράδυ, βγάλε το μαλλί απ' έξω. Μεγάλη υγρασία έξω, το μαλλί ξερό. Είναι αυτή η, πώς το λέει εδώ, η ασυμφανής, δηλαδή η μη φανερή παρουσία του Χριστού. Συγγνώμη, η μη φανερή με την εξής έννοια, ως άδοξος. Ως άδοξος. Γι' αυτό και δεν πίστεψαν οι άνθρωποι, διότι αν άνοιγε ο ουρανός και ήρχε το Κύριος με όλους τους αγγέλους, σας ερωτώ, ποιος δεν θα δεχόνταν τον Χριστό? Έπρεπε όμως να εξυπηρετηθεί η πίστης, και πίστης θα πει ελευθερία. Αν θες δέχεσαι, αν θέλεις δεν δέχεσαι. Έτσι λοιπόν η πρώτη παρουσία ήταν η ασυμφανής, η ως επιπόκον. Η δευτέρα παρουσία, η επιφανής, η μέλουσα, αυτή που έρχεται. Στην πρώτη παρουσία εσπαργανώθη ο Υιός του Θεού ως άνθρωπος εν τη φάτνη. Στη δευτέρα παρουσία αναβάλλεται φως ως ημάτιον. Αναβάλλομαι, δίνομαι, περιβάλλομαι το φως σαν ημάτιο. Όπως ακριβώς περιβαλλόμεθα με τα ρούχα μας, εκείνος αναβάλλεται, ντύνεται με το φως. Στην πρώτη παρουσία υπέμεινε σταυρών. Στη δευτέρα έρχεται υποστρατιάς αγγέλων, δορυφορούμενος, δοξαζόμενος. Έτσι μας λέγουν, έτσι μας λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, αγαπητοί μου. Και η βεβαίωση της δευτέρας παρουσίας πηγάζει από την πραγμάτωση της πρώτης παρουσίας του Χριστού, που και οι δύο μαζί αναφέρονται ταυτόχρονα από τον προφητικό λόγο, ο οποίος και θα μας απασχολήσει μόνο δειγματοληπτικά. Γιατί υπάρχει μέγας πλούτος στην Παλαιά Διαθήκη που δείχνει και την πρώτη και τη δευτέρα παρουσία του Χριστού. Ο προφήτης Μαλαχίας, που έζησε τον 5ο αιώνα προ Χριστού, μας λέγει «Και εξέφνης ήξη εις τον ναόν αυτού Κύριος, όν ημείς ζητείτε». Ξαφνικά, λέει, θα έλθει ο Κύριος εις τον ναόν του, εις τον ναό του Σολομώντος, που ήταν ο ναός του Κυρίου. «Όν ημείς ζητείτε, τον οποίον εσείς ζητάτε». Ναι, ήταν κάτι καταπληκτικό, να είχαμε πολύ χρόνο να σας έδειχνα πώς ακριβώς ο λαός ζητούσε τον Μεσσία από την εποχή του Μωυσέως. «Και ο άγγελος της Διαθήκης, όν ημείς θέλετε». Θα έρθει ξαφνικά, λέει, ο άγγελος της Διαθήκης. Αλλά ποιος είναι αυτός ο άγγελος της Διαθήκης? Είναι εκείνος που θα φέρει τη Διαθήκη της πίστεως. Γιατί η πρώτη Διαθήκη ήταν στο Σινά και ήταν η Διαθήκη του νόμου. Εδώ τώρα η της πίστεως. «Ιδού έρχεται», λέγει Κύριος Παντοκράτορ. «Να, έρχεται
λέγει ο Κύριος ο Παντοκράτορ. Και τι υπομενεί ημέραν εισόδου αυτού, έως προηγουμένως, λέγει Κύριος ο Παντοκράτορ, αναφέρεται εις την πρώτη παρουσία. Έρχεται στο ναό του. Πραγματικά, από την Ιπαπαντίν έως όταν ο Κύριος ενηλικιώθη και εδίδασκε εις τον ναό του Σολομώντος, έρχεται ο Κύριος εις το δικό του ναό. Τώρα ο προφήτης μας ομιλεί για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, συνέχεια, συναπτά. Και τι υπομενεί η ημέρα εισόδου αυτού, ποιος μπορεί να σταθεί και να δει την ημέρα κατά την οποία θα εισέλθει στην δημιουργία ως Δευτέρα παρουσία. Ή τι υποστήσεται εν τη οπτασία αυτού, ποιος μπορεί να σταθεί, λέει, στην οπτασία του, που θα είναι περιβαλλόμενος το φως, διότι αυτός εισπορεύεται ως πυρ χωνευτηρίου και ως πια πληνόντων. Είδατε, διότι έρχεται, λέγει, πώς έρχεται, ποιος μπορεί να υπομείνει να τον δει, ποιος, κανείς, διότι έρχεται σαν πυρ χωνευτηρίου. Πάρτε το χωνευτήρι εκεί που έχουμε για να κάνουμε φερυπή τις πέτρες, να τις κάνουμε ασβέστη. Είναι πολύ ισχυρό πυρ εκεί πέρα. Έρχεται, λέει, σαν φωτιά χωνευτηρίου και σαν η πιά της πιάς, είναι η αλυσίβα, όπως λέτε εσείς οι κυρίες. Δηλαδή είναι αυτό που παλιότερα το έβγαζαν από τη στάχτη και δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ποτάσα, η οποία ποτάσα είναι καθαρτική, λέγεται πιά, η πιά της πιάς. Έρχεται, λέει, ως πιά πληνόντων, έρχεται να καθαρίσει, να καθαρίσει, όπως λέει ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, την άλωνα αυτού. Τι να καθαρίσει? Το σιτάρι από τα ζυζάνια, τους ευσεβείς από τους ασεβείς. Ώστε όταν λέγει εξέφνης, για να το ξαναδούμε, πρόκειται για την αποκάλυψη του εσυγημένου μυστηρίου χρόνης αιωνίης, δηλαδή την πρώτη παρουσία του Χριστού, που είναι η ενανθρώπισης, που είναι ο χρόνος ο άγνωστος, παρά την προφητεία που δόθηκε περί των 70 εβδομάδων, που έδειχνε με τα απολύτου ακριβίας πότε θα ήρχε το. Εν τούτης, εκ των υστέρων μάθαμε, ερμηνεύοντας την προφητεία, διότι έμενε ανερμήνευτος. Και δεν έχει σημασία αν εκ των υστέρων είδαμε πότε θα ήρχε το ο Χριστός, διότι αυτό είναι ένα τεκμήριον, ότι είναι ο Υιός του Θεού που έρχεται. Γιατί για ποιον άνθρωπο υπόθηκε ότι πότε θα έρθει και τι θα κάνει? Ήξη θα έρθει. Πώς νοείται λοιπόν αυτός ο ερχομός του Κυρίου? Ασφαλώς με την ανθρωπίνη του φύση. Έρχεται εις το ναό του. Και αυτός που έρχεται είναι ο Κύριος, άρα Θεός, δηλαδή θεάνθρωπος. Όν ημί ζητείτε. Είχε γίνει αυτή η προσδοκία Εβραίων και Εθνών, αγαπητοί μου. Σας είπα, από την εποχή ακόμη και του Ιακώβ, αν θέλετε ακριβέστερα, και του Αβραάμ, ειδικότερα όμως στην εποχή του Μωυσέως, όπως προηγουμένως σας εξήγησα. Και είναι ο άγγελος της Διαθήκης, δηλαδή ο φορέας άλλης Διαθήκης, της πίστεως, που θα συναφθεί με τον Αβραάμ, γιατί ο Αβραάμ συνήψε Διαθήκην πίστεως, ο Μωυσής συνήψε Διαθήκην νόμου. Και ξέρετε γιατί συνήψε Διαθήκην νόμου? Διότι η Διαθήκη της πίστεως, που είναι θέμα ελευθερίας, δεν ήταν όριμος ο λαός να τη δεχθεί. Έπεσε σε βαριές αμαρτίες. Άρχισε να ξεχνάει το Θεό και έτσι μπήκε ο νόμος. Ο νόμος όμως είναι κατώτερος από την πίστη. Όν ημείς θέλετε, είτε επιθυμητός. Οι Εβραίοι μη δυνάμενοι όμως να αντιληφθούν αυτόν τον προσωρινό χαρακτήρα του νόμου,
που ήταν μια κατάρα ο νόμος, γιατί έλεγε επικατάρατος όποιος δεν εφαρμόζει τον νόμο. Και ποιος εφήρμοσε τον νόμο? Ούτε ο Μωυσής. Συνεπώς όλοι ήσαν υποκατάραν και ζητούσαν να απαλλαγούν. Πώς το λέμε σε ένα τροπάριο που λέμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, ότι μας ελευθέρωσε ο Κύριος από την κατάρα του νόμου. Η κατάρα, προσέξτε, μην το παρεξηγήσουμε, επικατάρατος αυτός που δεν θα εφήρμοζε τον νόμο. Αλλά ποιος εφήρμοσε? Όλες αυτές οι θέσεις αναφέρονται στην πρώτη παρουσία του Χριστού. Ως προς τη δεύτερη παρουσία, ήδη σας είπα, έρχεται ο Παντοκράτορ, και ενώ στην πρώτη παρουσία προβάλλεται η ανθρωπίνη φύση, στη δεύτερη προβάλλεται η θεία φύση. Όχι ότι αποβάλλει την ανθρωπίνη, σας το είπα, αλλά διότι προβάλλεται η θεία φύση. Γιατί ποιος άνθρωπος έρχεται από τον ουρανό με όλο το πλήθος των Αγίων Αγγέλων? Ποιος άνθρωπος? Και τι σημαίνει η ημέρα εισόδου αυτού? Είναι η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Ξέρετε πόσες φορές γίνεται λόγος στην Παλαιά Διαθήκη περί της μεγάλης και επιφανούς ημέρας του Κυρίου, που είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Γιατί επιφανής? Διότι η πρώτη παρουσία δεν είναι επιφανής, όπως ήδη σας εξήγησα. Όταν ο Κύριος εκρίνεται από τον Καϊάφα, ο Κύριος απήντησε. «Συ ποιος είσαι?» του λέει. Αν το θέλετε, μέχρι σε ενός βαθμού τα πράγματα ήσαν δικαιολογημένα. Δηλαδή τι δικαιολογημένα? Έπρεπε ο αρχιερεύς εκκαθήκοντος να εξακριβώσει ποιο είναι το πρόσωπο του Ιησού. Είναι ο Χριστός? Είναι ο Μεσσίας? Διότι ήταν υπεύθυνος ως θεματοφύλαξ των αποκαλύψεων του Θεού έναντι του λαού. Εκείνο λοιπόν το ερώτημα, ποιος είσαι? Πες μου την ταυτότητά σου. Ποιος είσαι? Ο Κύριος του απήντησε με μία προφητεία. Την προφητεία του Δανίηλ. Άλλο τώρα ότι υποκριτικότατα ο Καϊάφας, που ανήκε, προσέξατε το, εις την μερίδα των Σαδουκαίων και δεν επίστευε η μερίδα αυτή τους προφήτες, παρά μόνο την πεντάτεφο του Μωυσέως, μόνο τα πέντε πρώτα βιβλία, υποκριτικότατα έσχισε τα ρούχα του, ότι ο Κύριος ευλασφήμισε. Τον ακούσατε, λέει, τι είπε? Τι είπε? Πλην λέγω ημίν. Με ρωτάς, θα σου πω. Διότι έχεις χρέος να ερωτήσεις. Και εγώ έχω χρέος να σου απαντήσω. Γιατί, βεβαίως, πώς μπορεί ο λαός να γνωρίζει? Πλην λέγω ημίν. Απάρτη, εφ' εξής, όψεστε τον Υιόν του ανθρώπου, δεν λέει τον Υιόν του Θεού, τον Υιόν του ανθρώπου, καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως, δύναμης θεωρείται ο πατήρ, και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού. Και ερχόμενον, ερχόμενον, όχημά του θα είναι οι νεφέλες του ουρανού. Είναι η Δευτέρα του παρουσία. Όταν θα με δείτε, τότε θα μάθετε ποιος είμαι. Σας το λέγω όμως, γιατί πρέπει να σας το αποκαλύψω. Βλέπετε λοιπόν, εδώ ο Κύριος έχει αυτήν την ομολογία για να φανερώσει ότι πράγματι είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και ότι έχουμε τη Δευτέρα του παρουσία, όχι μόνο μία πρώτη. Αν το θέλετε, ξέρετε, εάν δεν ξαναρίχεται ο Κύριος, θα έμενε ακέφαλος ο χριστιανισμός. Και όταν λέω ακέφαλος, εννοώ άνευ σκοπού. Είναι γνωστό ότι δίποτε κι αν ξεκινήσουμε, αποβλέπουμε πάντοτε σε ένα σκοπό. Ένα τόσο μεγάλο θέμα όπως είναι ο χριστιανισμός θα μπορούσε να μην αποβλέπει σε κάποιον σκοπό. Και ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Η δικαίωση. Να δικαιωθεί από εκείνον που τον εδίδαξε έτσι να πιστεύει, από τον Ιησού Χριστόν. Έπρεπε λοιπόν να ξανάρθει, αφού δίδαξε τους ανθρώπους με την πρώτη παρουσία, τώρα έρχεται να τους πάρει μαζί του. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, και συν Χριστώ είναι
τους Θεσσαλονικείς και να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Ποιος έσπηρε και δεν πήγε στο χωράφι του να θερήσει? Δεν θα είναι το παραλογισμός? Ώστε λοιπόν ο Κύριος ήλθε, έσπηρε, εξήλθαν ως σπύρον του, σπήρε των σπόρων αυτού, έσπηρε τη διδασκαλία του, έρχεται να θερήσει. Ποιος εφήρμοσε εκείνα τα οποία έσπηρε? Θα τους πάρει μαζί του. Ποιος δεν εφήρμοσε, θα πάνε για την κόλαση. Προσέξατε το αλλιώτικα, εάν δεν πιστεύουμε στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία, ματέως λεγόμαστε ότι είμαστε χριστιανοί. Ας φάμε και ας πιούμε και δεν υπάρχει τίποτα παρακάτω. Να το έχετε υπόψη σας, εάν ο Χριστός δεν ξανάρθει. Ο Δανίλ δε λέει τα εξής: εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν. Έβλεπα έως ότου, λέει, ετέθησαν θρόνοι και παλαιός των ημερών εκάθητο. Παλαιός των ημερών θα πει ο αιώνιος Θεός. Και το ένδυμα αυτού λευκών ως ηχιών και η θρίξη κεφαλής αυτού ως ιέριον καθαρών. Λευκά μαλλιά που δείχνει τον πατέρα. Ο θρόνος αυτού φλόξ πυρός. Ο θρόνος του ήταν φλόγα πύρινη. Η τροχή αυτού πυρ φλέγων. Η τροχή του θρόνου φωτιά που έκαιγε. Ποταμός πυρός ήλκεν έμπροσθεν αυτού. Ποτάμι πύρινο έφευγε από τον θρόνον. Χίλιε χιλιάδες λειτουργούν αυτό και μύριε μυριάδες παριστήκησαν αυτό. Κριτήριον εκάθισαν και βίβλιν εόκτησαν. Δηλαδή μία εικόνα δικαστική. Κριτήριον, λέει, στήθηκε. Βιβλία ανοίχθηκαν. Είναι γνωστό ότι είναι ο φάκελος του κατηγορουμένου. Η φάκελη των κατηγορουμένων. Εδώ είναι η μνήμη του Θεού, το τι ο καθένας έχει διαπράξει. Εθεώρουν, συνεχίζει ο Δανιήλ, εν οράματι της νυχτός. Και ειδού, μετά των εφελών του ουρανού, ως Υιός ανθρώπου, κάποιος. Ήτανε μετά των εφελών του ουρανού, σαν άνθρωπος. Ερχόμενος είναι, ήρχε το, ή το ερχόμενος, προσέξτε. Ερχόμενος. Και μετά έως του παλαιού των ημερών έφτασε και ενώπιον αυτού προσυνέχθη. Ήρθε και μετά οδηγήθηκε εις τον πατέρα. Προσυνέχθη, οδηγήθηκε εις τον πατέρα. Ξέρετε τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν την ανάληψη του Χριστού και τη Δευτέρα του παρουσία. Έρχεται ανάληψης και Δευτέρα παρουσία. Και αυτό εδόθη η αρχή και η τιμή και η βασιλεία. Σε αυτόν δόθηκε, λέγει, η εξουσία, η τιμή, η βασιλεία. Και πάντες οι λαοί, φιλέ, γλώσσε, αυτό δουλεύσουσι. Η εξουσία αυτού εξουσία αιώνιος, ή της ου παρελεύσετε. Και η βασιλεία αυτού ου διαφθαρίσετε. Δεν θα τελειώσει ποτέ η βασιλεία του, δεν θα φθαρεί. Και παραλείψονται την βασιλεία άγιοι υψίστου. Θα πάρουν τη βασιλεία οι Άγιοι του Υψίστου. Δηλαδή οι Άγιοι. Δηλαδή εκείνοι που πίστεψαν και έζησαν πνευματική ζωή. Και καθέξουσιν αυτήν έως αιώνος των αιώνων. Καθέξουση του κατέχω. Θα κατέχουν, λέει, αυτήν την βασιλεία αιωνίως. Θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού. Ελάτε, κληρονομήσετε την ετοιμασμένη βασιλεία, την αιώνιον βασιλεία. Και εν το καιρό εκείνο σωθήσετε ο λαός μου, λέγει, πάσο γεγραμμένος εν τη βίβλο και πολλοί των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται εν γης χώματι. Θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Τα γράφει αυτά ο Δανίλ, αγαπητοί μου, είναι στο 12ο κεφάλαιο, πηγαίνετε σπίτι σας να τα διαβάσετε. Εξεγερθίσονται ούτι η ζωή αιώνιων και ούτι η σονιδισμών και η σεσχήνη αιώνιων. Βασιλεία Θεού, αιωνία κόλασης. Είδατε, η σονιδισμών η κολασμένη, η ζωή αιώνιων η ευσεβής. Και οι συνιέντες, εκείνοι που καταλαβαίνουν και εφαρμόσουν αυτά όλα, εκλάμψους είναι ως η λαμπρότης του στερεώματος και από των δικαίων των πολλών ως οι εστέρες στους αιώνας και έτη. Είναι αποκαλυπτικά πράγματα, αγαπητοί μου, όλα αυτά. Ακόμη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, δεν σας εξηγώ γιατί δυστυχώς τρέχει ο χρόνος ακάθεκτα,
και είδων θρόνων μέγαν λευκών και των καθήμερων επ' αυτό, ου από προσώπου έφυγεν η γη και ο ουρανός, και τόπος ούχε βρέθη αυτής, και είδων τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, εστώτας ενώπιον του θρόνου. Θα δώσουμε λόγο στον Θεό. Και βιβλία ηνύχθησαν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το 20 κεφάλαιο. Και άλλο βιβλίο ηνύχθη, ο εστίν της ζωής, ποιοι ανήκουν στην αιώνια ζωή. Και εκρίθησαν οι νεκροί εκ των γεγραμμένων εν της βιβλίης κατά τα έργα αυτών, και έδωκεν η θάλασσα τους νεκρούς, και αυτοί που πνίγηκαν, και αυτοί που κάηκαν, και αυτοί που καθιονδήποτε τρόπο τελείωσαν τη ζωή τους, και αυτοί που μία βόμβα τους έκανε λιώμα και στάχτη και χώμα. Όλοι θα αναστηθούν. Και ο θάνατος και ο Άδης έδωκαν τους νεκρούς, τους εναυτείς που εφυλάσσονται εκεί, και κρίθησαν έκαστος κατά τα έργα αυτών. Όλοι κρίθηκαν σύμφωνα με τα έργα τους. Και ήτης ούχε βρέθηκεν τη βίβλο της ζωής διαγραμμένος, όποιος δεν βρέθηκε στο βιβλίο της ζωής γραμμένος, ευλήθη στην λίμνη του πυρός, πετάχτηκε στην κόλαση. Αγαπητοί, ο Κύριος έρχεται πάλι, δόγμα πίστεως. Και η Δευτέρα του παρουσία είναι το επιστέγασμα, όπως σας είπα προηγουμένως, της πρώτης του παρουσίας. Ο Κύριος μας είπε, και αν πορευθώ και ετοιμάσω ημίν τόπον, πάλιν έρχομαι και παραλείψομαι ημάς προς εμ' αυτόν, πάλι θα έρθω και θα σας πάρω μαζί μου. Είναι όπου είμαι εγώ και εμείς είτε, όπου είμαι εγώ να είσαστε κι εσείς μαζί μου. Ο Κύριος Ιησούς μας το υπεσχέθη, και ο λόγος του είναι έντιμος, πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος. Υπεσχέθη ότι πάλι λοιπόν έρχεται, και το Πνεύμα το Άγιον που μένει στην Εκκλησία μας εμπνέει να ζητάμε τον ερχομό του. Ναι, και το Πνεύμα και η νύμφη, νύμφην η Εκκλησία, λέγουσιν έρχου. Λένε, έλα, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως 22 κεφάλαιο. Αλλά και ο Κύριος που μας έδωσε αυτήν την μαρτυρία βεβαιώνει, ναι, έρχομαι ταχύ, αμήν, δηλαδή έτσι θα γίνει. Και ο κάθε πιστός που την ακούει, την αποδέχεται και την βιώνει, απαντά με ευλογημένη αγωνία, απαντά, ναι, έρχου Κύριε Ιησού.